Η παρουσία σκουπιδιών αλλά και τροκτικών σε κάποιες περιοχές στο νησί της Ζακύνθου ανησυχεί τους κατοίκους όσον αφορά τη δημόσια υγεία. Οι μολυσματικές ασθένειες που κυκλοφορούν σε σημεία που αποτελούν εστία μόλυνσης απασχολούν τους επιστήμονες που ζητούν από την τοπική κοινωνία να είναι προσεκτικοί. Η παρατεταμένη και η μεγάλη συσσόρευση σκουπιδιών μπορούν να αποτυχθούν σε αυτά μικροοργανισμοί και λόγω της θερμοκρασίας, η οποία είναι, για την εποχή είναι πολύ σε ψηλά επίπεδα, μπορεί να αναπτυχθούν μικροοργανισμοί οι οποίοι μπορεί να παραμείνουν να επιζήσουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο μεταξύ, όσοι ζουν ή εργάζονται κοντά σε εστίες μόλυνσης καλούνται να αναζητήσουν τρόπους προφύλαξης από ασθένειες με την ανησυχία τους να είναι έκδηλοι, ιδιαίτερα σε οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά. Πρώτον, να ξεχωρίζουμε σαφώς τα οργανικά από τα ανόργανα. Δηλαδή, τροφές οργανικές να μπαίνουν σε μια σακούλα, πλαστικά και άλλες σακούλα που να πηγαίνουν για ανακύκλωση. Δεύτερον, να χρησιμοποιούμε σακούλες οι οποίες είναι ανθεκτικές και να κλείνονται σωστά. Την περασμένη Τετάρτη, κάτοικοι στον Λαγανά, σε περιοχή που είναι γεμάτη σκουπίδια και τροχτικά, εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για την πιθανότητα ασθενειών όπως η λεπτοσπύρωση. Κάποιος να αγαπάει τον τόπο του. Κάποιος υπεύθυνος. Αυτό ζητάμε. Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε το βράδυ. Έχουμε μικρά παιδιά. Τι θα γίνει άμα πάθουμε μια λεπτοσπύρωση? Τα ποντίκια κάνουν πάρτι. Τώρα μιλάω και δεν μπορώ να μιλήσω. Είναι και ο φόβος οι αρρώστιες. Πολλά μπορούν να γίνονται. Ο παθολόγος κύριος Τάσος Προβής σημείωσε ότι υπήρξαν κρούσματα λεπτοσπύρωσης στη Ζάκυνθο στο παρελθόν και σημείωσε ότι θέλει μεγάλη προσοχή από τους κατοίκους ώστε να προφυλαχθούν. Στη Ζάκυνθο, ειδικά αυτήν την εποχή, έχουμε αρκετά κρούσματα λεπτοσπύρωσης. Η μετάδοση είναι εύκολη, ειδικά όταν ερχόμαστε σε επαφή με υγρό περιβάλλον και είναι τα μέλη μας ακάλυπτα. Τα ποντίκια είναι φορείς της λεπτοσπύρωσης, η οποία η λεπτοσπύρωση μένει στο ροπητικό του ποντικού. Η αυξημένη παρουσία σκουπιδιών σε σημεία της Ζακύνθου και η ταυτόχρονη παρουσία τροχτικών προκαλεί αναστάτωση αλλά και αγανάκτηση στους κατοίκους που ανησυχούν έντονα για τη δημόσια υγεία.